ήρθατε στον Πρόεδρε, στο Δήμο μας, στο Δημαρχείο, για άλλη μια φορά στον τόπο μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη εδώ και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια πολλά από τα ζητήματα που άκουσε τη τοπική εκπαιδευτική πρώτη βαθμού και τα οποία τα γνωρίζετε. Και φυσικά ευχαριστούμε και στη στήριξή σας σε αυτά τα ζητήματα και στη Βουλή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο Παναγιώτης γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Μας τιμά ιδιαίτερα ότι ένας νέος άνθρωπος έχει πια αυτό το σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει τον τόπο του ως δήμαρχος της Μυτιλήνης. Θέλω να σας πω ότι γνωρίζει και αυτός, όπως και εμείς, ότι οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν για να ενισχύει η τοπική αυτοδιοίκηση με πόρους και δυνατότητες ώστε να είναι πιο κοντά στον πολίτη δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αυτό που ονοματίζεται επιτελικό κράτος είναι μια κλειστή ομάδα εξουσίας χωρίς να διαχέονται οι δυνατότητες, η συζήτηση, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μεγάλα σχέδια για την πατρίδα μας. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται και στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Ευρώπη έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ για να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της πατρίδας μας, κάτι που δυστυχώς αποδεικνύεται καθημερινά μία ακόμη χαμένη ευκαιρία. Εγώ, όπως γνωρίζει και ο Παναγιώτης, αλλά και εσείς, και ως Ευρωβουλευτής και ως Πρόεδρος, είμαι πάντα πολύ κοντά στα προβλήματα του νησιού και με το θέμα της πιλωτικής βίζας τότε και του μειωμένου ΦΠΑ, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες. Δυστυχώς και εδώ και σε άλλα μέρη της χώρας υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Είναι για μας βασική προτεραιότητα να ανασυγκροτηθεί η δημόσια υγεία, διότι οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται παρά τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί και νοσηλευτές. Δυστυχώς αυξάνει το κόστος περίθαλψης. Υπάρχουν ολιγοπόλια σε αυτόν τον τομέα που πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Για μένα η μόνη λύση είναι ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια μεγάλα ζητήματα κόστους ζωής, κόστους παραγωγής και κόστους μεταφορών. Και επειδή εδώ το νησί βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, κατά βάση, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες και οι παραγωγοί ότι αυτό το κόστος είναι δυσβάστακτο. Και αν δεν μπορούμε να το πούμε να το αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο συντελεστών παραγωγής και σε επίπεδο μεταφορών, δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση θα φθήνουν τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ, να παράξουν, να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, να αναγκαστούν να αφήσουν τον τομέα αυτόν και να οδηγηθούν είτε μακριά από το νησί, είτε σε άλλους τομείς της οικονομίας. Εμείς λοιπόν όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πολιτικές συγκεκριμένες, χωρίς λαϊκισμούς, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να υπάρχει διάλογος, διάθεση και στρατηγική. Χαίρομαι ότι ο Παναγιώτης είναι ένας νέος άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό που μπορεί να προσφέρει στον τόπο του σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη σημερινή εποχή.